Η αφορμή με την οποία μαζευτήκαμε εδώ πέρα, η Επιτροπή κατά των Πληστηριασμών και η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ, έχει να κάνει με πληστηριασμό συναδέλφου μας άνεργο από το 2011, το οποίο την μοναδική πρώτη κατοικία βγαίνει στο σφυρί σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών. Επισπεύδουσα είναι η Εθνική Τράπεζα, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ο συνάδελφος, όπως είπα, άνεργος από το 2011 και με την μάνα του με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρόλο που παλιότερα έχει κάνει πρόταση διευθέτησης του δανείου του στην τράπεζα, δεν έγινε αποδεκτή. Του ζητάνε εξωπραγματικά ποσά προκειμένου να συνεχίσει να πληρώνει. Ποσά τα οποία είναι απαγορευτικά με βάση την οικονομική του κατάσταση αλλά και την γενικότερη κατάσταση τα τελευταία χρόνια που τον έφερε σε αυτή τη φάση. Υπερασπιζόμαστε την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Θεωρούμε ότι καμιά οικογένεια δεν πρέπει να μείνει χωρίς κεραμίδι πάνω από το κεφάλι της. Και σε τελική ανάλυση, η επιλογή της κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών να διασωθούν οι τράπεζες σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και των λαϊκών στρωμάτων είναι κάτι που μας βρίσκει κάθετα αντίθετο. Ήδη έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος πληστηριασμών. Μιλάνε για τα επόμενα χρόνια για 120.000 πληστηριασμούς, μέσα στους οποίους υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι λαϊκή περιουσία, λαϊκά σπίτια, και αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουν. Ουσιαστικά πουλάνε δάνεια σε ξένα funds, ακόμα και με εγγύηση του δημοσίου, προκειμένου να γλιτώσουν οι τράπεζες από αυτά τα κόκκινα δάνεια, τα οποία τα αντιλαμβάνονται ως ένα φορτίο που δεν τους βοηθάει στις δραστηριότητές τους. Αυτά λοιπόν όλα τα βάρη τα φορτώνουν στις λαϊκές οικογένειες, τα φορτώνουν σε ανέργους, τα φορτώνουν σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Εμείς θεωρούμε ότι το κίνημα το εργατικό, οι εργαζόμενοι, το λαϊκό κίνημα μπορεί να σταθεί ασπίδα και να υπερασπίσει τη λαϊκή κατοικία, τη λαϊκή περιουσία. Όχι στα χαράξια!